Θεός όνειμα, αυθόρμητα επίστευσαν να τον υποδεχθούν ως τον ονόμενο Μεσσία και να το αποδώσουν στη μέρη βασιλεία. Και τι έκαναν, έλαβαν τα βάγια των κνήσεων και εξήθουν τα πάντηση αυτών και έκραγαν. Ως ανάρ προκειμένος ο ερχόμενος του σώματι Κυρίου Βασιλεύου Ισραήλ. Η πρώτη αυθόρμητη κίνηση που έκαναν οι άνθρωποι εκείνοι ήταν να κόψουν κλαδιά από τους πίνκες που βρίσκονταν κατά μήκος του δρόμου για να τα κρατήσουν κατά την ώρα της υποδοχής. Αυτά τα βάγια των πινίκων ήταν σύμβολα νίκης Θεάβου, φανερή απόδειξη ότι υποδέχονταν όχι έναν απλόν άνθρωπο ή έναν προφήτη, αλλά τον Μεσσία Χριστό, αυτόν που αναστέλλοντας τον τετραήμερον Λάζαρο προμήνυσε την οριστική νίκη κατά του θανάτου και την κατάρτιση του κράτους, της αμαρτίας και του διαβόλου. Ας κρατήσουμε λοιπόν και εμείς αυτή την ημέρα τα βάγια που μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία, να τα κρατήσουμε ως σύμβολα, σύμβολα ρετών και σύμβολα της νίκης κατά της αμαρτίας και του θανάτου, να τα κρατήσουμε ως την αδιάψευστη εγγύηση ότι με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού μπορούμε και εμείς να δεχθούμε νικητές των παραλόγων παθών και όπως μας προτρέπουν και οι ίμοι της εορτής, βάει αρετών αδελφοί προσάψουμε Χριστό το Θεό, δηλαδή ας προσφέρουμε στο Χριστό το Θεό μας σαν άλλα βάγια πράξεις ενάρετες και άγιες. Όλη αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αγωνιστήκαμε για την εκοπή των παθών μας και την καλλιέργεια των Αγίων Αρετών του Χριστού. Με αυτά τα βάγια των αρετών, ας υποδεχθούμε τον Κύριον, κι αν μέχρι τώρα δεν αγωνιστήκαμε όσο έπρεπε τουλάχιστον αυτές τις ημέρες, ας τη ζήσουμε με περισσότερη ταπείνωση και αγάπη, με μακροθυμία και συγχωρητικότητα, με νηστεία και εγκράτεια. Αυτή θα είναι η καλύτερη προσφορά μας στην υποδοχή του Βασιλέως Χριστού. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά βγήκαν έξω από την πόλη για να προϋπαντήσουν τον Κύριον. Άφησαν την κατημερινές τους σχολείες τους και έτρεξαν να τον υποδεχθούν με χαρά και ενθουσιασμό. Και εμείς στις ημέρες αυτές θα δούμε τον Κύριον ερχόμενον προς το εκούσιον πάθος. Ας μην μείνουμε αδιάφοροι και απολυφορημένοι τις ασταμάτες εργασίες μας. Κάθε ημέρα η μεγάλη εβδομάδα η καμπάνα της Εκκλησίας χτυπά και ο Κύριος περιμένει. Δεύτε μου και εμείς και καθαρμένες διανύες, συμπορευθόμεν αυτόν και σας παραθόμεν. Ας δούμε και εμείς όχι μόνο για να υποδεχθούμε τον Χριστό, αλλά και για να συμπορευθούμε και να συσταυρωθούμεν μαζί Του. Να τον ακολουθήσουμε δηλαδή, όχι τυπικά ή με έναν πρόσκυρο και επιφανειακό συναισθηματισμό, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή στο πάθος του, με καθαρή καρδιά και με απόφαση οριστική, να νεκρώσουμε στην αμαρτία μέσα μας και να ακολουθήσουμε το θέλημά του. Είδαμε τους Ιουδαίους να υποδέχονται τον Χριστό, τους ακούσαμε να τον επιθυμούν με ζητοκραυγές και ωσανά. Πόσο γρήγορα όμως άλλαξαν στάση απέναντί του. Με τα κλάδων υμνήσαντες πρώτερον, με τα ξύλων συνέλαβον ύστερον, αναφέρει χαρακτηριστικά ένα σεφάριο. Ας προσέξουμε πολύ να μην φανούμε αγνώμονες όπως εκείνοι. Ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας για να υποδεχθούμε αξίως τον Κύριον και να τον δοξάσουμε ως νικητή του θανάτου, τον σωτήρα και λυτρωτή μας.